Θα έρθουμε να δούμε τώρα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καλησπερίσουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Αρνητικό είναι το περιβάλλον σε όλους τους τομείς της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Η χώρα κινείται σε τεντωμένο σκηνή, έρημο πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αδιεξόδων. Να δούμε το σχετικό θέμα που θα μας παρουσιάσεις. Όπως σωστά ανέφερες, Δημήτρη, έτσι είναι. Η χώρα κινείται στην κυριολεξία σε ένα τεντωμένο σκηνή και είναι έρημο των πολιτικών, οικονομικών αλλά και κοινωνικών αδιεξόδων, η οποία η κυβέρνηση δημιουργήσε από μόνη της. Και όλα αυτά δημιουργηθήκαν βέβαια με γνώμονα το ότι η κυβέρνηση είχε οικοδομήσει ένα success story, το οποίο είχε στηθεί πολύ καλά επικοινωνιακά και το οποίο έλεγε ότι την 21η Αυγούστου του 2018, εμείς βγαίνοντας από το μνημόνιο, θα κάνουμε μεγάλες πολιτικές φιέστες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι μας εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν, για ακόμη μια φορά, όποτε και γίνουν οι εκλογές, θα με την ψήφο του θα μας εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση της χώρας. Όλα αυτά όμως λογαριάζανε χωρίς τον ξενοδόχο. Και ποιος είναι ο ξενοδόχος? Καταρχάς, έρχεται η 23η Ιουλίου, όπου έχουμε και την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, όπου έχουμε 99 θύματα άκουσον-άκουσον. Εκεί ο κυβερνητικός μηχανισμός, ο μηχανισμός στο σύνολό του, δεν τα πήγε καθόλου μα καθόλου καλά. Έδειξε ότι είναι ανέτοιμος, έδειξε ότι στη χώρα μας όλα κινούνται με μεγάλη επιπολαιότητα, αντιμετωπίζονται χωρίς την δέουσα σοβαρότητα, και αυτό από μόνο του καταγράφηκε στα αρνητικά. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, είχαμε τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό, με δεδομένο το ότι και η κυβέρνηση εκεί είχε επενδύσει πάρα πολλά και περίμενε πώς και πώς όλα αυτά θα τα κάνει ταμείο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το πολιτικό περιβάλλον, το πολιτικό κλίμα, το οποίο οικοδομούσε το προηγούμενο διάστημα μέσα από ένα επικοινωνιακό σοου, γιατί για σοου πρόκειται, η ουσία ήταν τελείως διαφορετική και ήταν αλλού και δεν θα τη δούμε ποτέ, καταραίει στην κυριολεξία. Τώρα τι κάνει? Επενδύει στα Σκόπια σε ό,τι αφορά το μακεδονικό, για να ανακτήσει την χαμένη της αξιοπρέπεια σε επίπεδο πολιτικής, που δεν το βλέπω να της βγαίνει και αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη ξεκίνησε από εχθές η κουβέντα στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων. Θα κρατήσει το ανώτερο, μπορεί να κρατήσει 10 μέρες και μετά πάμε σε ψηφοφορία για να πραγματικά. Πάντως δεν βλέπουμε. Είναι δύσκολο να βρεθούν οι 8 βουλευτές. Μα οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι. Λέει ότι δεν θα ψηφίσει. Ναι, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι το ΒΜΡΟ δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα να θα πάμε δώσει σε εκλογές στα Σκόπια. Γίνεται μια προσπάθεια να μεταπιστούν κάποιοι βουλευτές, και όταν λέμε να μεταπιστώ, καταλαβαίνει ότι εκεί παίζονται πολλά παιχνίδια. Μάλιστα, και εξαγορά βουλευτών μπορεί να επιχειρηθεί. Μέχρι να δούμε βέβαια αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι δεν θα περάσει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση. Άρα λοιπόν θα έρθουμε στην πρώτερη κατάσταση και το πολιτικό κόστο θα είναι πολύ μεγάλο και για τον Ζόραν Ζάεφ, τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό, αλλά πόσο μάλλον και για τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τον εταίρο του, τον Πάνο Καμένο, ο οποίος συνεχίζει το βιολί του. Ναι, τον είπα όμως σήμερα να πούμε ότι δεν μεταδόθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο ζωντανά, αλλά όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, τον Πάνο Καμένο μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο να μυρίξει στην κυβέρνηση για το Σκοπιανό. Αυτό του ζήτησε. Ναι. Αυτό βγήκε προς τα έξω. Έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν μέλλον, πολιτικό μέλλον. Ότι έχει κλείσει ο κύκλος τους και περιμένουν και προσπαθούν να κρατηθούν όσο περισσότερο γίνεται για να κεραπλησιάσουμε προς την ημερομηνία των εκλογών. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί δεν θέλουν να προσφύγουν στις πρόορες εκλογές, γιατί γνωρίζουν, εκ των προτέρων γνωρίζουν, ότι δεν πρόκειται να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι γνωστό της πάσης. Πάμε τώρα στη ΔΕΗ. Πάμε στη ΔΕΗ τώρα, όπου έχουμε αγωγή, κατέθεσε η Γενόπ ΔΕΗ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατά της περιβαλλοντικής μελέτης για τη μελίτη. Να το δούμε το θέμα και αυτό. Να πούμε ότι η χθεσινή εκπομπή Φόρουμ Επικαιρότητας είναι αφιερωμένη στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΗ, που αφορούν την παράταση ορών λειτουργίας του σταθμού Σαμιντέου και Καρδιάς. Υπήρχε μια αναλυτική συζήτηση. Τα χρώματα όμως, έτσι όπως τα περιγράψαν, δεν ήταν καθαρά, αλλά ήταν μελανά. Και έρχεται βέβαια η σημερινή συνέχεια, όπου έχουμε μια αγωγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υποπόλης μονάδας μελίτης στη Φλόρινα, η οποία κατατέθηκε από τη Γενόπ ΔΕΗ. Πρόκειται για ακόμη μια κίνηση της Ομοσπονδίας στην προσπάθειά της να αποτρέψει την πώληση των τριών ελληνικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Φλόρινας. Παντός, έγκυρη κύκλη, τονίζεται στο ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι οι νομικές κινήσεις της Γενόπ ΔΕΗ, κάθε άλλο παρά το μεγαλύτερο πρόβλημα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, είναι αφού θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να εξεταστεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας η συγκεκριμένη αγωγή. Ακόμη, εχθές, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, ο Γιώργος Αδαμίδης, μιλώντας στην ελληνική ραδιοφωνία στο σταθμό Κοζάνης, δήλωσε ότι οι περισσότερα από 20 σενάρια που εξέτασε σχετική μελέτη της ΔΕΗ δείχνουν ότι πρέπει να παραμείνουν στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ο ΑΕΣ Καρδιάς και ο ΑΕΣ Αμιντέου, για να μην προκύψουν προβλήματα σχετικά με την απάρκεια και την ασφάλεια του συστήματος. Να πούμε εδώ ότι εχθές ο πρόεδρος του
Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΗ, ο Μόσχος στο Μόσχο, ο Σπάρτακος, αλλά και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ, η Ένωση, ο Ηλίας Στογιάννης, ήταν κατηγορηματικοί. Αν βγούνε αυτές οι μονάδες από το σύστημα, τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα blackout. Δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την ενεργειακή επάρκεια στη χώρα. Αλλά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαιότητα να δοθεί αυτή η παράταση στις 32.000. Μάλιστα. Τώρα να πάμε στο ΤΕΙ και στο νέο πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα άρθρο που έχουν δημοσιεύσει οι δύο αντιπρίτανες του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ο Στέλιος Ομαρόπουλος και ο Νίκος Φυσαριανίδης. Επιγραμματικά τώρα να δούμε τι λένε οι δύο αντιπρίτανες του ΤΕΙ. Λένε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια με πολλά δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα. Η δημιουργία ενός μεγάλου πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία αποτελεί αναγκαιότητα όχι μόνο εκπαιδευτική και επιστημονική, αλλά παράλληλα οικονομική και κοινωνική. Βλέπουμε ότι η προσέγγιση των δύο αντιπριτάνεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι στο ότι στέκεται και μάλλον τεκμηριώνεται πάνω στο ανάγλυφο της Δυτικής Μακεδονίας σε όλους τους τομείς. Ξεκινώντας από την παραγωγική διαδικασία, πηγαίνοντας στην πολιτική, στην πνευματική, στην πολιτιστική και γενικά στην εκπαιδευτική. Σε άλλο σημείο, κάνουν λόγο ότι το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ μπορούν να αποτελέσουν θύλακα γνώσης και μόρφωσης με πολύπλευρα ωφέλη στην τοπική κοινωνία. Σε γενικές γραμμές, τα πανεπιστήμια δεν δημιουργούν μόνο νέα γνώση, αλλά αναπτύσσουν και εμβολιάζουν με ανθρώπινο κεφάλαιο ιδιαίτερα τις περιοχές που εδράζονται και ως εκ τούτου συνιστούν σημαντικό μοχλό οικονομικής άνθησης και ανάπτυξης. Εδώ εννοείται βέβαια ότι θα έχει καρποφορήσει η προσπάθεια και ο διάλογος που έχει ανοίξει εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων σε ένα σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη, γίνεται λόγος ότι εξασφαλίζεται η φυσιότητα των τμήματων και σχολών σε όλους τους νομούς της περιφέρειας, αλλά και ενισχύονται με περαιτέρω τμήματα όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, τα προγράμματα σπουδών προπτυχιακού χαρακτήρα και προπτυχιακού, συγγνώμη, και μεταπτυχιακού επίπεδου ενός νέου πανεπιστημίου δεν θα χαρακτηρίζονται από επικαλύψεις, αλλά θα εναρμονίζονται και θα συμπληρώνουν το ένα το άλλο με βάση τις τοπικές και εθνικές ανάγκες. Σε άλλο σημείο του άρθρου παρέμβαση που αφορά τις εξελίξεις, λέμε και τονίζεται από τους δύο αντιπριτάνες ότι στη Δυτική Μακεδονία η κοινή επιτροπή ΤΕΙ και Πανεπιστημίου έχει καταθέσει πρόταση, όμως προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία η καθυστέρηση για τη σύμπραξη των ιδρυμάτων παρά το γεγονός ότι αφορά μια σχετική μικρή γεωγραφική περιοχή. Θα περιμένουμε να δούμε όμως και τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, γιατί δεν υπάρχει το θέμα τη συγχώνευση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ, αλλά να δούμε και τις απόψεις των τοπικών φορέων της περιοχής σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Κατά πόσο μπορεί αυτό να το σηκώσει η περιοχή μας. Να πούμε ότι και οι δύο Πριτάνης, και ο Στέργιος Οκανάτσης από την πλευρά του από σαν ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ο Αντώνης Τουρλιδάκης από την πλευρά του σαν Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είναι θετικοί στο διάλογο και σε αυτήν την προοπτική. Μάλιστα. Το ερώτημα που τίθεται είναι όμως, θα δεχτεί το επίσημο αθηνοκεντρικό κράτος να κάνει παραχωρήσεις στην ελληνική περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να είναι ένα ισχυρός εκπαιδευτικός πόλος, ο οποίος θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη Δυτική Μακεδονία, με δεδομένο ότι είμαστε η περιφέρεια που έχει αυτό το διάστημα τα μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ερωτήματα που πρέπει να το δούμε και αναλυτικά. Τώρα πάμε στην αυτοδιοίκηση, όπου συνεχίζεται η κινητικότητα, αν και μας χωρίζουν 8 μήνες από τις εκλογές. Να ξεκινήσουμε χθες από τον Δήμο Βοΐου, όπου είχαμε την ανακοίνωση επίσημα της υποψηφιότητάς του από τον Δημήτρη τον Κοσμίδη, ως υποψήφιος δήμαρχος Βοΐου, και παρουσίαση του συνδυασμού του έτσι 5-6 άτομα, ανακοίνωσε ο κ. Κοσμίδης. Να το δούμε το ρεπορτάζ. Ενεργοί πολίτες, ισχυρός Δήμος. Αυτή είναι η επωνυμία του συνδυασμού που παρουσίασε χθες το απόγευμα στη Σιάτισσα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και υποψήφιος δήμαρχος για το Δήμο Βοΐου, ο Δημήτρης Κοσμίδης. Σε μια εκδήλωση πραγματικά λυτή κατά τα άλλα, ο κ. Κοσμίδης παρουσίασε ένα μέρος από τη διακήρυξη αρχών και αξιών του συνδυασμού του και επίσης παρουσίασε και έναν μικρό αριθμό υποψηφίων οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν και θα δώσουν μαζί την εκλογική αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου. Και μαζί του να πούμε ότι είχε δίπλα του τα δύο αδέρφια και ο ένας ήταν ο πρώην δήμαρχος Σιάτσας, ο Κώστας ο Κοσμίδης. Αυτό είχε πολύ ισχυρή σημειολογία και συμβολισμό. Το ότι ήταν συνειδητή η επιλογή αυτή να στελεχώνουν τον Δημήτρη Κοσμίδη τα δύο αδέρφια του. Και πόσο μάλλον ο κύριος Κώστας Κοσμίδης, ο οποίος διατέλεσε και δήμαρχος του Δήμου Σκιάτσας. Να πούμε ότι επικοινώνησα σήμερα μαζί του για να δω αν έχουμε τίποτα νεότερο. Μου είπε ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα δουλεύει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του και θα αρχίσει να παρουσιάζει σιγά σιγά το οποίο θα το δημοσιοποιήσει. Έχει τα ονόματα να τα παρουσιάσουμε. Όχι, δεν τα έχω τα ονόματα. Δεν αξίζει τα ονόματα να τα δώσουμε στον άρα, γιατί μην ξεχνάμε είναι πολύ νωρίς και είναι τα είπε, 5-6 άτομα είπε εκεί πέρα. Ναι. Επίσης, να έρθουμε στα της Κοζάνης, όπου σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα
στο ξενοδοχείο Ερμιόνιο, ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης αποκάλεσε φίλους και υποψηφίους του συνδυασμού του, όπου και εκεί ανακοίνωσε για ακόμη μια φορά την επίσημη κάθοδό του όσον αφορά την διεκδίκηση του Δημαρχιακού Θόκου του Δήμου της Κοζάνης. Τώρα, τι άλλο. Να πάμε στην Εορδαία, όπου γνωρίζουμε ότι χθες η Εορδαία είχε την τιμητική της. Στήθηκε στα γιορτινά της. Εκεί με κάνει εντύπωση τώρα, γιατί ξέρω τι θα πεις. Μπορεί να λείπουν οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Περιφερειάρχης και από τα Γρεβενά ο κύριος Καρυπίδης να μην πάει. Από την απελευθέρωση των Γρεβενών και από την απελευθέρωση των Λεμεσών. Τα ελευθέρια της πόλης. Ναι, αλλά τώρα η αιτιολογία, αν είναι αυτό, επειδή υπήρχε η σύμβαση για το Θιάλιο, μπορούσε να πάει πιο πίσω η υπογραφή της σύμβασης. Για να δώσουμε στο ρεπορτάζ. Να δώσουμε όμως τι ακριβώς έγραψε η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr για αυτή την απουσία. Σχολιάστηκε εντόνως και ποικιλοτρόπως η απουσία και των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας από τις εκδηλώσεις για τη χθεσινή επέτειο της απελευθέρωσης στην Τολεμαίδα. Κάποιοι από τους βουλευτές επικαλέστηκαν ανηλυμένες υποχρεώσεις στην Αθήνα, ενώ συνεργάτες του Θοδωρή Καρυπίδη λένε ότι δεν παρέστη διότι θα βρίσκονταν όπως και έγινε στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή της νέας πτέρυγας και της αναβάθμισης της υπάρχουσας στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, η οποία σημειωτέων έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας. Το τονίζω, έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας. Οι εκδηλώσεις για τα ελευθέρια γίνανε το πρωί στις 10.30 με 11. Παντός, στα πηγαδάκια πριν και κατά τη διάρκεια, αλλά και με το τέλος των εκδηλώσεων του Τολεμαϊδά, οι περισσότεροι εξέφραζαν την άποψή πως, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι από τους προαναφερθέντες, 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σύνολο τον Περιφερειάρχη, ενδεχομένως να απέφυγαν να παραστούν, φοβούμενοι κάποια ενέργεια αποδοκιμασίας για τη στάση τους στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Να θυμίσουμε εδώ ότι υπάρχει μια πολύ ισχυρή οργάνωση εκεί. Στην Τολεμαϊδά, χαρακτηριστικά, ναι. Πτολεμαίοι Μακεδόνες, οι οποίοι πραγματικά δηλώνουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση παρών και βγάζουν την αγωνία τους ότι είναι ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Πάντως είναι, δηλαδή, κάνει εντύπωση να λείπει από την Πτολεμαίδα Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και από τα Γραβενά. Εντάξει, μπορούμε να πούμε από τα Γραβενά να έλειπε, γιατί ήταν την Παρασκευή στην Αθήνα στη σύσκεψη με τον Υπουργό τον κύριο Σταθάκη, αλλά μπορεί να υπάρχει και τ' άλλο, ότι δεν είναι και καλές οι σχέσεις του κυρίου Καρυπίδη με τον κύριο Σιμανδράκο, παρότι ήταν εκεί και η υφυπουργός, η κυρία Τελιγιορίδου. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να μην ισχύει και αυτό. Ο καθένας θα πρέπει να αναλαβαίνει τα κόστη που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες λειτουργίες και πόσο μάλλον τα πολιτικά κόστη τα οποία θα τα έχει μπροστά του, όποιος και αν είναι αυτός, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι δήμαρχος, με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο. Πάντως, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος περιφερειάρχης, ο Γιώργος Κασαπίδης, τον βλέπουμε να πηγαίνει παντού. Πάμε τώρα, τι άλλο έχουμε. Να περάσουμε τώρα να δούμε μια είδηση που αφορά βέβαια την γνωστή σε όλους έκθεση που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και ακούει στο όνομα Φιλοξένεια. Για ακόμη μια φορά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετέχει στην έκθεση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 Ενδεκάτου μέχρι και τις 11 Ενδεκάτου στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, το ποσό το οποίο έχει δεσμευτεί για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Φιλοξένεια, στην 34η Φιλοξένεια, είναι 24.800 ευρώ. Το αιτιολογεί το Κοζάν όμως, γιατί το έκανε σαν δημοσίευμα, να δούμε τι λέει. Λέει το Κοζάν τώρα. Για ακόμη μια χρονιά, αυτή τη φορά με 24.800 ευρώ, συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού με την επωνυμία Φιλοξένεια, που θα διεξαχθεί από τις 9 Νοεμβρίου μέχρι και τις 11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα θα δαπανηθούν 7.489 ευρώ για την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου και 17.310 ευρώ για την κατασκευή περιπτέρου και παροχής λοιπόν υπηρεσιών. Παρά τις συνεχόμενες συμμετοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συγκεκριμένη έκθεση, τα πραγματικά ωφέλη ως προς τη βελτίωση του τουρισμού στην περιοχή παραμένουν άγνωστα και διαρκώς ζητούμενα. Και εδώ ερχόμαστε. Γιατί να πρέπει να συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε μια έκθεση η οποία είναι διεθνού χαρακτήρα και έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και προσωπικότητα, όταν δεν κάνει ταμείο? Και πώς να κάνει ταμείο όταν ο ορεινός όγκος των Γρεβενών, σήμα κατά τεθέν για το τουριστικό προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας, αυτή τη στιγμή κινείται μηδενικά. Και έχει πρόσφυγες. Και λειτουργεί όσο αφορά το οικονομικό μέρος και τις υποχρεώσεις των ξενοδόχων μέσα από τη φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καλό είναι να βγει ο κύριος Κόντας να μας πει γιατί δίνουν τόσο μεγάλο. Αν και να θυμίσουμε ότι πριν από 2 χρόνια, επί αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Θεοφύλακτου Ζιμπίδη, το ψάξα και το βρήκα, ήταν μικρότερο το ποσό. Τώρα γιατί αυξήθηκε μεγάλο ποσό. 24.000 σήμερα, εντάξει, βάζουμε και το ΦΠΑ. Έχω πάει να αγοράσει 20.000 ευρώ ένα διαμέρισμα, Θεόφιλε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αγοράζει μόνο αυτό. Δεν το λέμε αρνητικά, αλλά είναι μεγάλο το ποσό. Δημήτρη, καταρχάς, το να συμμετέχει σε μια έκθεση δεν είναι κακό.
Όχι, πάρα πολύ σημαντικό είναι. Ξέρω, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μέσα από, αυτό, από τη συμμετοχή σου στην έκθεση αποτυπώνεις και δείχνεις, ας πούμε, το τουριστικό προϊόν που έχεις και το πλούτο που διαθέτεις. Δυστυχώς, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ποτέ δεν έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά η οποία, αφού θα αξιοποιηθεί, θα επιφέρει και θετικά μόνο αποτελέσματα. Μάλιστα. Όλα γίνονται σπασμωδικά, όλα γίνονται στο χέρι, όλα είναι δουλειές του ποδαριού, ας το πω και έτσι για να γίνω πιο κατανοητός. Και δυστυχώς πάντοτε απουσιάζει αυτό που πολλοί προτάσουν και λένε σύμφωνα με την τεχνοκρατική ορολογία, ο στρατηγικός σχεδιασμός. Μα ποιος στρατηγικός σχεδιασμός? Για να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, πρέπει να είσαι γνώστης της πολιτικής, να έχεις λόγο, να έχεις θεωρία, να έχεις πολιτική εξυπνάδα, να έχεις σχέδιο και στόχο. Όταν δεν τα έχεις αυτά, μπορείς να κάνεις στρατηγικό σχεδιασμό και να τον υλοποιήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις. Άρα λοιπόν, ας τα αποκτήσουν πρώτα αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική σε επίπεδο περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, είτε λέγεται πρώτος, είτε λέγεται δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, αλλά είτε λέγεται και κοινοβουλευτισμός, και μετά να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς σκέφτονται αυτόν τον περίφημο στρατηγικό σχεδιασμό και πραγματικά τότε θα είμαστε και εμείς δημοσιογράφοι. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Να πάμε τώρα σε μία είδηση που μας έρχεται από το μεσημέρι. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2:30 το μεσημέρι σήμερα, 3η 16 Οκτωβρίου, σε βουνοπλαγιά πίσω από την περιοχή του Ιερού Ναϊού Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Βαθυλάκου του Δήμου Σεριών Βελβεντού. Άμεση όμως ήταν και η επέμβαση της πυροσβεστικής που επιχείρησε στο σημείο και έζησε τη φωτιά προτού επεκταθεί. Ωραία. Και έχουμε αρνητικά. Θα το δούμε τώρα, αλλά επειδή έχει μια τελευταία είδηση, να κλείσουμε με αυτή για να δούμε το βίντεο. Και να πάμε σε μια τελευταία είδηση που έρχεται από την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, θα έχουμε διακοπή ρεύματος για αύριο Τετάρτη 17 του μήνα στην κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης. Η ΔΕΙΑ λοιπόν Κοζάνης ενημερώνει τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Δρεπάνου ότι αύριο Τετάρτη 17 Οκτωβρίου θα υπάρξει αρρυθμία και διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της διαρροής που παρουσιάστηκε στο δίκτυο ίδρυυσης του οικισμού. Ωραία, σε ευχαριστούμε και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τα σχετικά πλάνα από τη φωτιά στην τοπική κοινότητα Βαθυλάκου.